Γεια σας φίλοι μου, Τάσο Ζάγκος. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τη μοναδική συνήθεια που βάζω πάνω από τη γυμναστική ζωή μου, τη μοναδική συνήθεια που μου άλλαξε τη ζωή, η οποία δεν είναι άλλη από το διάβασμα βιβλίων. Και συγκεκριμένα όχι οποιοδήποτε βιβλίων, αλλά τα βιβλία φιλοσοφίας, ψυχολογίας και αυτοβελτίωσης. Το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για τα 5 βιβλία που βάζω στην κορυφή όλων. Τα 5 βιβλία που κυριολεκτικά μου άλλαξαν τον χαρακτήρα. Ξεκινάμε με το νούμερο 5. Outliers, οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν, του Malcolm Gladwell. Αυτό το βιβλίο κατά κάποιο τρόπο απομυθοποιεί το ταλέντο. Σου λέει ότι όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο πολύ επιτυχημένο σε αυτό που κάνει, είτε είναι αθλητής, είτε είναι επιχειρηματίας, οτιδήποτε, στην ουσία δεν είναι ότι είναι ένα συγκεκριμένο ταλέντο, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει γεννηθεί με το χάρισμα, αλλά συχνά, πέρα από την προσωπική του εξάσκηση, παίζει πάρα πολύ ρόλο το περιβάλλον το οποίο μεγάλωσε. Οι συγκυρίες δηλαδή, οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες που του δόθηκαν, η οικογένειά του, ποιο μήνα γεννήθηκε, ποια χρονιά γεννήθηκε, πού γεννήθηκε, ποια ήταν η κουλτούρα του γενεολογικού του δέντρου, ας πούμε, το εκπαιδευτικό σύστημα, σε ποιο σχολείο πήγε. Όλα αυτά καθορίζουν το κλίμα, το περιβάλλον, τις συνθήκες, ώστε κάποιος να γίνει πολύ επιτυχημένος. Δίνει πολύ στοχευμένα, πολύ όμορφα παραδείγματα, ώστε να ενισχύσει ακριβώς αυτό το επιχείρημα. Λέει για παράδειγμα ότι το πρώτο παράδειγμα που δίνει είναι ότι οι παίχτες χόκκι στον Καναδά, στην κορυφαία κατηγορία, σαν να λέμε το Champions League, που το χόκκι στον Καναδά είναι το, σαν να λέμε βέβαια το ποδόσφαιρο, ας πούμε, το μπάσκετ, είναι το top άθλημα, ότι οι top παίχτες όλοι είναι γεννημένοι Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν ήταν 5-6 χρονών, τα παιδάκια που είχαν γεννηθεί τους πρώτους αυτούς μήνες είχαν, ας πούμε, πολύ μεγαλύτερη σωματική δύναμη και ταχύτητα σε σχέση με τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τους επόμενους μήνες. Γιατί σε αυτή την πολύ μικρή ηλικία, σε ένα άθλημα που επηρεάζεται πάρα πολύ την ταχύτητα και τη δύναμη, παίζει μεγάλο ρόλο οι 5 μήνες διαφοράς που έχει το σώμα ενός μικρού παιδιού. Και άρα οι παίχτες που ήταν έτσι, τα παιδάκια που παίζανε πιο καλά, θα αργότερα θα τους βλέπανε οι προπονητές, τους βλέπανε οι σκάουτερ και λέγανε αυτό παιδί το θέλω, ας πούμε. Και εκεί που θα προπονούνταν μία ώρα τη μέρα, ας πούμε, χόκκι, θα παίζει μετά 4 ώρες τη μέρα. Και αυτή η διαφορά στην μικρή ηλικία, το ποιο μήνα γεννήθηκες, καθόριζε το αν κάποιος θα γίνει top παίκτης hockey ή απλά θα γίνει ένας χομπίστας που απλά θα παίζει για την πλάκα του. Δηλαδή, εξηγεί ότι όλα αυτά είναι θέμα συσσωρευμένου πλεονεκτήματος. Είναι συσσωρευμένων συνθήκων που δημιουργούν κάτι σαν ένα ανεμοστρόβιλο και αυτό ο ανεμοστρόβιλος σε κάνει πολύ καλύτερο σε αυτό που κάνεις. Εξηγεί πέρα από αυτό για τον κανόνα των 10.000 ωρών, ότι δηλαδή μελετήσαν τους top βιολιστές, είδαν ότι όλοι παίζανε, τους ρωτήσανε πόσες ώρες υπολογίζεις ότι έχεις προπονηθεί στο βιολί από τη μικρή σου, με την παιδική σου ηλικία. Και όλοι είδαν ότι είπανε πάνω από 10.000 ώρες. Και είδαν ότι δεν υπήρχε κανένας που να έχει προπονηθεί πάνω από 10.000 ώρες, ας πούμε, και να μην ήταν top βιολιστής. Ή δεν υπήρχε κάποιος που να έχει πει να ήταν εξαίρεση, να ήταν ξεχωριστός, να πει ότι έχω προπονηθεί 2.000 ώρες. Δεν υπήρχε αυτό. Είδα ότι η εξάσκηση όντως οδηγεί σε αυτήν την επιτυχία. Όμως φυσικά το περιβάλλον σου πρέπει να σε βοηθάει να έχεις την εξάσκηση. Αν για παράδειγμα από μικρός πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα, δεν θα καταφέρεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο ικανότητας. Επίσης τώρα εξηγεί για τους ότι πέρα από την επιτυχία και η αποτυχία είναι θέμα συγκυριών. Ότι για ποιο λόγο η Korean Airlines, η κορεατική τέλος πάντων εταιρεία αεροπορικών ταξιδιών ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία με τα περισσότερα ατυχήματα. Αυτό το εξηγεί λόγω της κουλτούρας των Κορεατών που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν στον πιλότο, δεν τους επέτρεπε η κουλτούρα τους να είναι αγενείς προς τον πιλότο και να του δώσουν μια συμβουλή. Νιώθαν ότι τον προσβάλλουν να το κάνουν αυτό. Και έτσι δημιουργούνταν ατυχήματα. Τον αλλήλει από πάρα πολλά άλλα θέματα. Μιλάει για τον Μότσαρτ, ότι ο Μότσαρτ στην πραγματικότητα η εξάσκηση ήταν αυτό που τον έκανε ταλέντο. Μιλάει για τους Beatles που και αυτή η εξάσκηση ήταν αυτό που τους έκανε ένα τόσο επιτυχημένο συγκρότημα και το πιάνει από κάθε άποψη. Είναι τόσο όμορφο βιβλίο, πρέπει πραγματικά θα αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε την έννοια ταλέντο, εξάσκηση, επιτυχία. Στο νούμερο 4 βάζω το The Book of Book, το οποίο υπάρχει σε ηχογράφηση 11 ώρες στο YouTube ή σε πολλά άρθρα σε κάποια συγκεκριμένα site αν το ψάξετε, δεν υπάρχει στα ελληνικά. Στην ουσία δεν είναι ένα βιβλίο, είναι συγκεντρωμένα άρθρα του Πουκ, ο οποίος ήταν ένας χρήστης σε ένα φόρουμ, μια ιστοσελίδα δηλαδή όπου ο καθένας γράφει τη γνώμη του, γράφει συμβουλές για κάποιο θέμα
και αυτόν τον είχαν, ας πούμε, σαν τον απόλυτο κυρίαρχο με τις γυναίκες. Ήταν ο απόλυτος σύμβουλος, ο μάστερ, στο πώς να κερδίσει μια γυναίκα. Παιδιά, αν κάποιος, ειδικά σε νεαρή ηλικία, όπως ήμουν και εγώ δηλαδή τότε, έχει προβλήματα με το να ρίξει κοπέλες, να γνωρίσει κοπέλες, είναι ντροπαλός, δεν έχει αρκετή αυτοπεποίθηση, πιστεύει ότι δεν είναι ικανός να ρίξει μια κοπέλα, δεν έχει αυτή τη δύναμη να μιλήσει μια κοπέλα και μπαίνει friend zone και όλα αυτά τα κλασικά θέματα που έχουν όλοι οι νεαροί. Αυτό το βιβλίο είναι η βίβλος. Πρέπει όλοι να διαβάσετε, να κάτσετε να μάθετε αγγλικά μόνο και μόνο να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Σου εξηγεί ότι μην περιμένεις μια γυναίκα να σου φτιάξει τη ζωή, αν η ζωή σου δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα και θες γυναίκες. Σου εξηγεί ότι πρέπει πρώτα να φτιάξεις το χαρακτήρα σου, πρέπει πρώτα να γίνεις άντρας και μετά να πας για τις γυναίκες. Live, laugh, love. Με αυτή τη σειρά όπως το λέει. Ζήσε δηλαδή, φτιάξε τη ζωή σου, χτίσε τη ζωή σου σε τρόπο που να σου αρέσει, γίνε ένας ενδιαφέρον άντρας, ένας άντρας καλλιεργημένος, αθλητικός, έξυπνος, πετυχημένος κατά κάποιο τρόπο. Να είσαι ικανοποιημένος με τη ζωή σου, laugh, να γελάς, δηλαδή να είσαι ευχαριστημένος, να το εκπέμπεις αυτό το πράγμα τη χαρά και μετά πήγαινε για το love, για την αγάπη, για τις γυναίκες. Μην περιμένεις δηλαδή τη γυναίκα να σου φτιάξει τη ζωή. Πρέπει να έχεις ήδη την έτοιμη ζωή σου και να έρθει η γυναίκα να είναι εδώ και να σε έχει ντουρτ, ας πούμε. Εξηγεί από πολλά θέματα ότι η γυναίκα δεν ψάχνει κάποιον να πηγαίνει μαζί της για ψώνια, να τη βοηθάει στο σπίτι. Αν ήθελε αυτό, θα πρέπει μια καμαριέρα, μια οικιακή βοηθό, θα πρέπει μια φίλη της τέλος πάντων. Μην μείνεις εκεί πάντα για μια κοπέλα να σου λέει τα προβλήματά της, σαν ένα ψυχολογικό ταμπόν, όπως λέει αυτός, που θα ρουφήξει τα συναισθήματά της. Σου λέει ότι πρέπει να είσαι άντρας, να έχεις ένα κέρο χαρακτήρα. Το εξηγεί από πολλά παραδείγματα που μπορούν να σου τύχουν. Και όσον αφορά το φλερτ, το καμάκι γενικά, το να πηγαίνει σε μια κοπέλα, σου εξηγεί ότι πρέπει να το δει σαν άθλημα. Πρέπει να το δει σε μια τέχνη, μια τεχνική. Ότι δεν υπάρχει ένα άθλημα το οποίο να ξεκινά την πρώτη μέρα για να λε είμαι αθληταρά, είμαι πολύ προχωρημένο. Πάντα ξεκινά από το μηδέν. Από ένα επίπεδο που λε είμαι χάλια, δεν ξέρω καθόλου. Και όντω έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι. Ότι μην περιμένει ότι να πα σε κάποιε κοπέλε και να από μικρή ηλικία, α πούμε, ή από τι πρώτε κοπέλε που προσπαθεί να γνωρίσει και να τι ρίξει όλε. Και να έχει επιτυχία δηλαδή με τα κορίτσια. Δεν θα γίνει αυτό. Πρέπει πρώτα να φας τις χιλόπιτες σου. Και όντως αυτό πιστεύω αρκετοί καταλάβετε τι σημαίνει ότι αν δεν φας 5, 10, 100, 500 χιλόπιτες στη ζωή σου, δεν πρόκειται να καταφέρεις να ρίξεις όποια κοπέλα θες. Πρέπει να χτίσεις αυτή την τεχνική, αυτόν τον τρόπο σκέψης, γιατί η γυναίκα είναι διαφορετική. Δηλαδή είναι διαφορετική από εμάς. Ο τρόπος σκέψης μιας γυναίκας είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο σκέψης ενός άντρα. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Είναι σαν να μιλάμε για εξωγήινους. Είναι διαφορετικό είδος. Θέλει να ακούσει άλλα πράγματα, θέλει να δει άλλα πράγματα σε σένα, δεν είναι σαν να μιλάς στο φίλο σου. Όμως υπάρχουν και στιγμές που πρέπει να μιλάς σε μια γυναίκα σαν να μιλάς στο φίλο σου. Αναλύει όλη την ψυχολογία. Δεν είναι ένα βιβλίο που θα σου πει πες αυτό για να ρίξει μια κοπέλα, ή αυτές οι φράσεις, ή αυτό και εκείνο. Σου αναλύει όλη τη φιλοσοφία του τι σημαίνει να είσαι άντρας. Ο άντρας υπάρχει για να λύνει προβλήματα, για να παίρνει δύσκολες αποφάσεις, για να είναι αποφασιστικός, να είναι δυνατός, να είναι κυριολεκτικά η κολόνα του σπιτιού που λένε. Και σου αναλύει όλη αυτή τη σκέψη. Επειδή όμως η τέταρτη θέση αυτό το βιβλίο αφορά μόνο όσους είναι ελεύθερους ή όσους τέλος πάντων γνωρίζουν αρκετές κοπέλες, οφείλω να δώσω μια διπλή τέταρτη θέση, ένα δεύτερο βιβλίο σε αυτή τη θέση, για όσους είναι παντρεμένους ή είναι σε μια μεγάλη σχέση. Το βιβλίο αυτό είναι The Five Love Languages, οι πέντε γλώσσες αγάπης. Μας λέει ότι όπως υπάρχουν γλώσσες επικοινωνίας, αγγλικά, κινέζικα, μεταξύ των λαών, έτσι υπάρχουν και γλώσσες αγάπης. Ότι δηλαδή μπορεί να προσπαθεί να δείξει την αγάπη σου μια γυναίκα ή μια γυναίκα σε έναν άντρα τέλος πάντων, αλλά ο τρόπος που πας να το δείξεις είναι σαν να πας να μιλήσεις κινέζικα σε έναν Άγγλο. Δεν θα καταλάβει τι του λες, ό,τι και να του πεις. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες γλώσσες οι οποίες κάποιοι τρόποι επικοινωνίας που θέλει να τους δει το άλλο σου μισό για να νιώσει τον αγαπάς. Οι πέντε αυτές γλώσσες μας λέει ότι είναι τα λόγια επιβεβαίωσης, ο ποιοτικός χρόνος, τα δώρα, η πράξη φροντίδας και η σωματική επαφή. Ότι δηλαδή αυτά τα πέντε θέματα, ας πούμε, κάθε άνθρωπος τα βλέπει διαφορετικά και για κάθε άνθρωπο αυτά είναι πιο σημαντικά από ό,τι θα ήταν για κάποιον άλλον. Μπορεί δηλαδή για μια γυναίκα να, ας πούμε, να της κάνεις καλό σεξ, να της δίνεις δώρα, να της λες είσαι πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, να της δίνεις ό,τι αγάπη μπορεί να δώσεις, να της δίνεις. Όμως αυτή να λέει ότι δεν με αγαπάς, αδιαφορείς για μένα, είσαι κακός σύντροφος επειδή δεν πλένεις τα πιάτα ή δεν πας στα παιδιά στο σχολείο. Ομοίως, μπορεί να κάνεις τα πάντα σε μια γυναίκα. Όλα αυτά να μην της δίνεις δώρα και να μην της λες ότι είσαι όμορφη και η γυναίκα να μην νιώσει αγαπητή από σένα. Πρέπει δηλαδή
στη σύντροφό σου και στον σύντροφό σου να μιλάτε κατά κάποιο τρόπο την ίδια γλώσσα ή έστω να καταλαβαίνεις την ίδια γλώσσα. Αυτό το βιβλίο το γράψει ένας σύμβουλος σχέσεων, ένας ψυχολόγος, ο οποίος εξηγεί ότι μέσα από την δική του εμπειρία τόσα χρόνια που έχει βοηθήσει πολλά ζευγάρια να έχουν ένα καλό γάμο, μια αγάπη που κρατάει για πάντα, όπως λέει, αυτές είναι οι πέντε γλώσσες που ξεχωρίζουν κάθε άνθρωπο. Και πρέπει να καταλαβαίνουμε τι θέλει να δει ο άνθρωπος από εμάς για να το δώσουμε και να τον κάνουμε ευτυχισμένο και να έχουμε έναν πετυχημένο γάμο. Στην τρίτη θέση, παιδιά, βάζω το βιβλίο Think and Grow Rich. Σκέψου και γίνε πλούσιος. Σκέψου και πλούτησε. Μπορεί ο τίτλος να μιλάει για λεφτά, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάει γενικά για τη στοχοθέτηση. Ότι πώς πρέπει να βάζουμε στόχους. Πήραν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, ο Άντριου Κάρνεγκι, το 1910 κάπου εκεί, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης των Αμερικάνικων σιδηρόδρομων, πήγε σε έναν δημοσιογράφο και του είπε ότι θα πας στους 500 πιο επιτυχημένους πλούσιους ανθρώπους στην Αμερική και θα τους ζητήσεις συμβουλές για την επιτυχία. Θα τους πάρεις συνέντευξη και θα τους ρωτήσεις τι ήταν αυτό που σε κάνει επιτυχημένο. Και δεν θα πληρωθείς από αυτό. Θα γράψεις το βιβλίο σου, θα το εκδώσεις και αυτό θα σε κάνει πλούσιο. Ο δημοσιογράφος αυτός λέει δέχτηκε σε 26 δευτερόλεπτα και για αυτόν τον λόγο του ανέθεσε αυτό το έργο. Να βρει δηλαδή τη συνταγή της επιτυχίας κατά κάποιο τρόπο. Που ένα βιβλίο δηλαδή τότε δεν είχε γραφτεί ποτέ ένα βιβλίο για αυτό το θέμα. Πήγε λοιπόν αυτός ο δημοσιογράφος, ο Ναπολέον Χιλ, και έψαξε να βρει αυτό τη συνταγή της επιτυχίας. Να βρει τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους επιτυχημένους. Και η γενική ιδέα, δηλαδή η ιδέα για να γίνει κάποιος πλούσιος, είναι ότι πρέπει να έχει κάποιο στόχο. Πρέπει να έχει μια μεγάλη επιθυμία. Μια φλεγόμενη επιθυμία, όπως λέει. Burning desire. Ότι δηλαδή πρέπει κάτι να το θες. Και πρέπει κάτι να το θες πολύ, ώστε να μπορείς πρώτα απ' όλα να το σκεφτείς. Γιατί υπάρχουν παιδιά άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν καν να σκεφτούν ότι θα γίνουν πλούσιοι κάπου. Δεν μπορούν καν να σκεφτούν ότι θα είναι πετυχημένοι. Σου λέει ότι πρέπει πρώτα να το σκεφτείς, να έχεις μια σκέψη, να έχεις ένα πλάνο. Όλα ξεκινά από το μυαλό. Πρέπει να πάρεις έναν ψηλό στόχο. Το πιο ψηλό στόχο που έχεις. Και να φτιάξεις πολλούς μικρούς στόχους που θα σε οδηγούν σε αυτό το στόχο. Να φτιάξεις δηλαδή ένα πλάνο, να σκεφτείς δηλαδή πώς μπορώ εγώ να γίνω επιχειρηματής, να φτιάξω τη μεγαλύτερη επιχείρηση που φαντάζομαι ever. Πώς μπορώ να γίνω καλύτερος, ξέρω εγώ, μπασκετμπολίστας, δεν ξέρω. Οτιδήποτε. Σου δίνει τόσα πολλά όμορφα παραδείγματα από επιχειρηματίες του 18ου και 19ου αιώνα. 19ου και 20ου, συγγνώμη, τα μπερδεύω αυτό πάντα. Και σου εξηγεί ότι πρέπει δηλαδή να έχεις αυτή τη σκέψη, να έχεις πολλούς στόχους, να ξεκινάς με πολλές καθημερινές μικρές νίκες, να καλοπώσεις τη ζωή σου, να τη χτίσεις τη ζωή σου με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να φτιαχτείς, να γίνεις ο άνθρωπος που θες να γίνεις αργότερα. Σου λέει παράλληλα ότι πρέπει να αποκτάς ειδική γνώση, δηλαδή συγκεκριμένη γνώση για αυτό που θες να πετύχεις. Όχι γενική γνώση, θέματα τα οποία μπορεί να το κάνει και ένας βοηθός ή μπορεί να ψάξεις να τα βρεις. Πρέπει ταυτόχρονα να βρεις τη συνέργεια, δηλαδή να βρεις μια ομάδα ατόμων τα οποία σε βοηθούν να πετύχεις αυτό που θες, ότι γίνονται μια ανίκητη ομάδα μαζί σου, το mastermind όπως λέει. Γενικά το αναλύει από κάθε άποψη ότι το πάνω είναι ο στόχος, η σκέψη και να πιάνεις βηματάκια. Να σκεφτείς δηλαδή ότι αφού θέλω εγώ να βγάλω τόσο πολλά λεφτά, αφού θέλω να πετύχω κάτι τόσο μεγάλο, πρέπει να δώσω κάτι στον κόσμο. Δεν υπάρχει ότι παίρνω κάτι και δεν δίνω τίποτα. Πάντα για να πάρεις κάτι μεγάλο πρέπει πρώτα να έχεις δώσει και εσύ κάτι μεγάλο. Αυτή είναι η γενική σκέψη, η στοχοθέτηση γενικά. Πολύ όμορφο βιβλίο. Έπρεπε πραγματικά να διδάσκεται σε σχολεία αυτό το βιβλίο. Στη δεύτερη θέση, παιδιά, βάζω το βιβλίο Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις ανθρώπους. Του Ντέιλ Κάρνεγκι. Το βιβλίο αυτό μπορεί να ο τίτλος να ακούγεται κάπως πιο ηρωνικός, ότι δαιμονικός, τι θέλει αυτός τώρα να επηρεάσει τους ανθρώπους. Καμία σχέση, παιδιά. Αυτό το βιβλίο σε κάνει πιο ευγενικό άνθρωπο. Έχετε ακούσει ποτέ ότι λέμε δεν είναι σημασία το τι λες, αλλά είναι το πώς το λες. Ότι δηλαδή μπορεί η απόφαση ενός κάποιου ανθρώπου να αλλάξει αν είσαι ευγενικός προς αυτόν. Αν είσαι πιο διπλωματικός, πιο gentleman, αν θες. Να είσαι δηλαδή πιο επικοινωνιακός. Να έχεις το χάρισμα της επικοινωνίας. Σου εξηγεί ότι δεν πρέπει ποτέ να κατηγορείς κάποιον, ότι πρέπει να μπαίνεις στη δική του οπτική γωνία, να μην του λες ευθέως ποτέ ότι έχεις λάθος με ένα άσχημο τρόπο, αλλά να του λες ότι και εγώ έχω υπάρξει θέση σου αυτή, έχω μπερδευτεί και εγώ έκανα αυτό το λάθος. Να δίνεις ταπεινότητα, να μην προσπαθείς να είσαι αλαζόνας, υπεροπτικός, να είσαι ευγενικός γενικά.
να λες το όνομα του άλλου συχνά γιατί του αρέσει, σε όλους αρέσει να ακούνε το όνομά τους. Γενικά, σου δίνει ιδέες αυτό που είναι να επικοινωνήσει. Τα παραδείγματα που δίνει είναι πραγματικά ένα και ένα. Είναι τα τέλεια παραδείγματα. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Όλοι πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο. Θα μας έκανε καλύτερους συνολικά σαν ανθρωπότητα αυτό το βιβλίο, αν όλοι το είχαν διαβάσει. Τέλος, παιδιά, νούμερο ένα, το νούμερο ένα βιβλίο που μου άλλαξε τη ζωή, περί συντομίας της ζωής, του Σενέκα, On the Shortness of Life, ο οποίος είναι Ρωμαίος φιλόσοφος και μας διδάσκει τον στοικισμό, ο οποίος είναι ένα σύστημα σκέψεων, ένα σύστημα ιδεών που προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Μας λέει ο στοικισμός ότι η ζωή δεν είναι μικρή, αλλά τη σπαταλάμε σε ανούσια θέματα. Όταν βλέπουμε κάποιον και έχει άσπρα μαλλιά και είναι γέρος, δεν σημαίνει ότι έχει ζήσει πολύ, αλλά ότι έχει υπάρξει πολύ. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του υπάρχω και ζω. Οι άνθρωποι παραπονιούνται ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Θα σου πούνε ότι, αχ, όταν είμαι και εγώ νέος, και μπορεί να ξέρεις πόσο γρήγορα περνάει η ζωή. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν σπαταλήσει τη ζωή τους σε θέματα τα οποία δεν τους φέρανε χαρά, δεν τους γεμίζαν, δεν τους βελτιώνουν σαν άνθρωπο. Η ζωή είναι μεγάλη όταν ξέρεις πώς να τη χρησιμοποιείς. Όταν την αφιερώνεις στην πραγματική χαρά, στην ψυχαγωγία και στη φιλοσοφία. Δίνει τεράστια αξία στη φιλοσοφία, στη μελέτη των σοφών, ώστε να προσθέσουμε τη γνώση των σοφών στα χρόνια μας και να γίνουμε πιο σοφοί οι ίδιοι. Η σοφία είναι ο μοναδικός τρόπος για να πλησιάσουμε, λέει, την αθανασία. Αυτό το βιβλίο μας λέει ότι θέλει πολλά χρόνια για να μάθεις πώς να ζεις και θέλει ακόμη πιο πολλά χρόνια για να μάθεις πώς να πεθάνεις. Πολύ βαρύ βιβλίο γενικά, δεν είναι βιβλίο που το διαβάζεις έτσι χαλαρά. Κάθε πρόταση έχει το δικό της νόημα, πρέπει να κάνεις να σκεφτείς αυτό που διαβάζεις. Προχωρημένο δηλαδή, είναι για μετά τα 18 χρονών σίγουρα. Εξηγεί επίσης με παραδείγματα την αρχαία Ρώμη ότι δεν πρέπει να περνάμε τον χρόνο μας σε δουλειές που δεν μας ικανοποιούν και με φίλους στους οποίους πραγματικά δεν μας ευχαριστεί η παρουσία τους. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πού δίνουμε τον χρόνο μας. Ότι λέει ότι είμαστε τσιγκούνιδες με τα λεφτά, δεν είμαστε όμως τσιγκούνιδες με το μόνο πράγμα που επιτρέπεται να είσαι τσιγκούνης, το πιο πολύτιμο όλων, πολύτιμο ακόμη πιο πολύ και από τα λεφτά, το οποίο είναι ο χρόνος. Με τον χρόνο επιτρέπεται να είσαι τσιγκούνης και πρέπει να προσέχεις πού αφιερώνεις τον χρόνο σου. Επίσης, παιδιά, ο στοικισμός, μια άλλη τρομερή ιδέα είναι ότι δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε, να λυπούμαστε, να θυμώνουμε με τα πράγματα που μας τυχαίνουν, γιατί πρέπει να τα περιμένουμε. Ξέρουμε, λέει, ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, οι φίλοι προδίδουν τον φίλο τους, οι γυναίκες κερατώνουν, ότι μπορεί να απολυθείς από μια δουλειά, μπορεί να σου τύχουν τόσα άσχημα πράγματα, όμως δεν πρέπει να επηρεάζεσαι, να χαλάς την ψυχική σου υγεία για αυτά. Πρέπει να τα φιλτράρεις από τον εγκέφαλό σου, που είναι το τελευταίο φίλτρο που περνάει για να σε επηρεάζει μέσα σου και να έχεις μια, αυτό που λέει, μια απάθεια, μια διαφορία. Η αδιαφορία είναι αρετή, είναι δύναμη. Το να μπορείς να μην επηρεάζεσαι από εξωτερικά θέματα τα οποία δεν μπορείς να αλλάξεις. Παιδιά, αυτή ήταν η περίληψη αυτών των 5 βιβλίων που μου άλλαξαν τη ζωή. Πραγματικά ελπίζω να σας άρεσαν. Αν έχετε εσείς κάποια βιβλία τώρα που θεωρείτε πολύ χρήσιμα, γράφτε κάτω στα σχόλια γιατί έχω μια τεράστια λίστα με βιβλία και γενικά συνέχεια προσθέτω βιβλία σε αυτή τη λίστα. Προτείνω σε όλους να ξεκινήσετε το διάβασμα αυτών των βιβλίων φιλοσοφίας, αυτοβελτίωσης και ψυχολογίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτά τα 5 ή οποιαδήποτε άλλα με αφού το κάνετε δικές έρευνα. Πραγματικά όμως προτείνω σε όλους από μικρή ηλικία να βάλουν αυτή τη συνήθεια στη ζωή τους. Είναι κάτι που μετανιώνω που έφτασα 21-22 χρονών για να ξεκινήσω να διαβάζω τέτοια βιβλία. Αυτά, ελπίζω να σε βοηθήσω στο σημερινό βίντεο. Αν σου άρεσε, πάτε εδώ πέρα το κουμπί του like, βοηθάει εμένα πάρα πολύ. Και την εγγραφή και το καμπανάκι για να μην χάνεις κάθε καινούριο βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Τάσος, γεια σας.